Αποκάλυψης και από το 7 εδάφιο. Σελίδα 1088, γάμα κεφάλαιο και 7 εδάφιο. Και προς τον άγγελον της εν Φιλαδελφία Εκκλησίας γράψον. Ταύτα λέγει ο Άγιος, ο αληθινός, που έχουν το κλειδίον του Δαβίδος της ανοίγει και ουδής κλείει και κλείει και ουδής ανοίγει. Εξεύρω τα έργα σου, ειδού έθεσα ενώπιον σου θύραν ανεωγμένην και ουδής δύναται να κλείσει αυτήν, διότι έχεις μικράν δύναμην και φύλαξα στο λόγο μου και δεν αρνήθηκες το όνομά μου. Ιδού θέλω κάμει τους εκ της συναγωγής του Σατανά ή την εσλέγου συνεαυτούς ότι είναι Ιουδαίοι και δεν είναι αλλά ψεύδονται. Ιδού θέλω κάμει αυτούς να έλθως και να προσκυνήσως είναι ενώπιον των ποδών σου και να γνωρίσως είναι ότι εγώ σε ηγάπησα. Επειδή εφύλαξα στο λόγο της υπομονής μου και εγώ θέλω σε φυλάξει εκ της ώρας του μοιρασμού ή της μέλη να έλθει επί της οικουμένης όλης για να δοκιμάσει τους κατοικούντας επί της γης. Ιδού έρχομαι ταχαίως. Κράτη εκείνο το οποίο έχεις, δια να μη λάβει μη δεις των στεφανών σου. Ως της νικά, θέλω κάμει αυτόν στήλων εν το ναό του Θεού μου και δεν θέλει εξέλθει πλέον έξω. Θέλω γράψει επ' αυτόν το όνομα του Θεού μου και το όνομα της πόλεως του Θεού μου, της Νέας Ιερουσαλήμ ή της κατεβαίνει εκ του ουρανού από του Θεού μου και το όνομά μου των νέων, ώστες έχει ατίον ας ακούσει τι λέγει το Πνεύμα προς τας Εκκλησίας. Αμήν. Τα χρόνια περνάνε, η ιστορία του ανθρωπίνου γένους συνεχίζεται, αλλά όπως κάθε τι το ανθρώπινο έχει αρχή, συνέχεια, έχει και τέλος. Και υπάρχει και το τέλος των αιώνων. Το προφητευμένο, μέσα από τον προφητικό λόγο, που θέλει ο Θεός και μας προτρέπει ο Θεός, στη ζωή μας να είναι βεβαιότερον, το βεβαιότερον στη ζωή μας, το ασφαλές στη ζωή μας, είναι ο προφητικός λόγος του Θεού, στον οποίον καλά κάμνομεν και προσέχουμε, σαν ένα λιχνάρι που φέγγει σε σκοτεινό τόπο. Και έτσι ο Θεόπνευστος και αψευδής λόγος του Θεού που εγγράφει διαχειρός ανθρώπων αλλά από τον ίδιο το Θεό, δια του Ιησού Χριστού που είναι ο λόγος του Θεού εν πνεύματι Αγίω, μας φανερώνει 2000 χρόνια πριν, αλλά και ακόμη πιο μπροστά, ότι το τέλος πάντων επλησίασε και για να μην πλανηθούμε ως προς το τέλος του ανθρωπίνου γένους και της ζωής μας, μας δίνει σημεία μοναδικά τα οποία αποδεικνύουν ότι φτάσαμε στο τέλος. Όσοι είναι της ηλικίας μου, τα έχουμε δει όλα. Εγώ σας το έχω ξαναπεί, όταν πήγα δημοτικό είχα πλάκα και κοντήλι. Είχαμε πάει στη NASA τώρα που είχαμε πάει στο Τέξας και το 63, τότε που στείλανε τον πρώτο πύραυλο, μας έδειξαν τα κομπιούτερ τους και είπαν ότι είχαν τη φοβερή μνήμη 100 ή 300 MB. Ο άνθρωπος μέσα από αυτή τη φοβερή μνήμη, και όταν λέω φοβερή μνήμη 300 MB, το κινητό μας τώρα έχει πολλά gigabyte. Και ο λόγος του Θεού, η γνώση θα πληθυνθεί. Μέσα σε αυτή τη γενιά, εγώ είμαι 67 χρονών, γεννήθηκα το 46, μέσα σε αυτή τη γενιά τα είδαμε όλα. Θυμάμαι όταν πρώτο έπιασα δουλειά, τα κομπιούτερ ήταν ένα δωμάτιο. Νίξτορφ ήταν και είχαν τη φοβερή μνήμη των 5 MB. Τώρα θα μου πείτε, μερικοί δεν το καταλαβαίνετε, αλλά ας το καταλαβούν όσοι καταλαβαίνουν. Όμως έχω και άλλα να σας πω. Θυμάμαι ότι η μάνα μου έπλαινε στη σκάφη με σαπούνι πράσινο και με αλυσίδα που ήταν στάχτη από το τζάκι. Ήταν ήμουν 8, 10, 15 χρονών. Δηλαδή πλυντήρια ούτε στη φαντασία του πιο τολμηρού, στη φαντασία ανθρώπου.
Η γνώση θέλει πληθυνθεί. Ψυγείο. Φανάρι. Το θυμάσαι το φανάρι. Ένα κουτί μπλε με σίτα. Ψάχνουμε να βρούμε το πιο κρύο μέρος του σπιτιού για να βάλουμε εκεί τη φέτα, να την προφυλάξουμε από τη ζέστη, από τα κουνούπια και από τις μύγες. Να πούμε για την αγαθοσύνη των ανθρώπων. Πού να ακουστούν τότε διαζύγια. Και το πιο σημαντικό χαρακτηριστικό της γυναίκας τότε ήταν η παρθενία της. Ας μην το κουβεντιάσουμε αυτό στη σημερινή εποχή. Να μην μιλήσουμε για την αμαρτία. Η αμαρτία θα φτάσει στο πλήρες. Για να πάει κανείς από την Ελλάδα στην Αυστραλία ή στην Αμερική χρειαζόταν ένα μήνα περίπου με πλοίο. Λόγος του Θεού λέει οι τσέσχατες ημέρες θα περιτρέχουν τη γη. Θα περιτρέχουν τη γη. Και αυτό γίνεται μόνο με το αεροπλάνο. Τώρα μέσα σε 20 ώρες ο άνθρωπος φεύγει από την Αθήνα και βρίσκεται στο Σίδνεϊ. Και πιστεύω ότι και όλα αυτά θα αναπτυχθούν ακόμη περισσότερο. Αλλά μίλησε και για αρχές οδύνων. Και μίλησε συγκεκριμένα ότι θα υπάρξει πρώτος παγκόσμιος πόλεμος, δεν έχει ξαναυπάρξει, και δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος. Και ύστερα θα μπούμε στην τελευταία γενιά. Και το θαυμαστό ξεκίνημα της τελευταίας γενιάς είναι η δημιουργία του κράτους του Ισραήλ. Οι πιο μεγάλοι από μένα ομολογούν ότι δεν μπορούσε κανείς άνθρωπος να φανταστεί ότι μπορεί εκεί στη Χανάν, στη γη Ισραήλ, να υπάρξει κράτος Ισραηλιτικό, κράτος του Ισραήλ, ανάμεσα σε τόσα εκατομμύρια Άραβες, μερικές χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπων. Και όμως έγινε το Μάιο του 1948. Ήταν ένα θαύμα. Και δεν είναι μόνο ότι έγινε, αλλά κανένας δεν περίμενε ότι θα διατηρηθεί. Και διατηρήθηκε έντοξα, όπως το λέγει ο Θεός. Μέσα σε μία μάχη 7 ημερών, αν θυμάμαι καλά έτσι τη λέγανε, έγινε και μέσα σε λίγα χρόνια κυρίαρχη πυρηνική δύναμη στην ανθρωπότητα. Γιατί το έλεγε ο Λόγος του Θεού. Αλλά πριν να αποκτήσουν γη, πατρίδα, μετά από 2.000 χρόνια περίπου, ο λαός Ισραήλ έγινε και αυτό το οποίο είχε πει επίσης ο Λόγος του Θεού. Ότι το αίμα του Ιησού Χριστού θα πέσει σε αυτούς, τότε με την καταστροφή της Ιερουσαλήμ από τους Ρωμαίους που δεν έμεινε πέτρα επί πέτρα, λίθος επί λίθο όπως λέει η Γραφή, και διασκορπίστηκαν σε όλη την οικουμένη, παρέμειναν όμως σαν λαός. Και το αίμα του Ιησού Χριστού στα κεφάλια των παιδιών τους που έγινε με το ολοκαύτωμα στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο που χιλιάδες αμέτρητοι Ισραηλίτες εξοντώθηκαν και οι υπόλοιποι εγκαταστάθηκαν πια στη γη τους. Αλλά και σε όλη την ανθρωπότητα υπάρχουν σημεία που μας βεβαιώνουν ότι φτάσαμε στο τέλος, έξω από τους δύο παγκοσμίους πολέμους, πείνες, κατατόπους, ταραχές κατατόπους στις έσχατες ημέρες, αλλά όχι τρίτος παγκόσμιος πόλεμος. Τρίτος παγκόσμιος πόλεμος προβλέπεται στην εφταετία του Αντίχριστου. Λοιμοί, αρρώστιες που δεν θεραπεύονται, σεισμοί που θα αυξάνουν, και όλα αυτά τα λέει ο Λόγος του Θεού, οδύνες εγκυμονούσεις. Όπως όταν μια γυναίκα φτάνει τελικά να γεννήσει, έχει πόνο. Στον πρώτο πόνο λέει είναι άραγε οδύνες της εγκυμονούσεις. Κοιτάει το ρολόι και το χαρακτηριστικό των οδύνων είναι όλο και πιο σύντομα και όλο και πιο επώδυνα μέχρι να γεννηθεί το παιδί. Η Γραφή λέει τις έσχατες ημέρες θέλουν συνελθεί καιροί κακοί, γιατί οι άνθρωποι θα είναι άπιστοι, άθεοι και πλήρης αμαρτίας και ανομίας.
και τα κακά θα έρχονται όπως οι οδύνες σε γυμονούσεις. Αλλά μιλάει και για απόλυτα διέξοδα. Δηλαδή θα φτάσει η ανθρωπότητα να μην έχει μέλλον. Και ήδη ζούμε απόλυτα διέξοδα στο περιβάλλον. Δεν γιατρεύεται πλέον το περιβάλλον. Απόλυτα διέξοδα στην οικονομία. Δεν γιατρεύεται η οικονομία. Και κάποτε θα αναφερθούμε σε αυτό το οποίο έπεται, που δεν είναι άλλο αλλά δεν θα το αναπτύξουμε, από τη μεγάλη νομισματική κρίση που θα οδηγήσει εξ ανάγκης, άμεσα δηλαδή, όχι μετά από 100 χρόνια. Θυμόσαστε ότι μέσα από το Λόγο του Θεού πριν από 5-6 χρόνια λέγαμε, όταν δεν φαινόταν τίποτα, ότι θα έρθει καιρός που τα μαγαζιά θα πουλάνε τζάπα τα πράγματα και οι άνθρωποι δεν θα μπορούν να τα αγοράσουν γιατί δεν θα έχουν λεφτά. Και τώρα το ζούμε. Όταν το έλεγα, δεν είχα καταλάβει ότι μέσα σε αυτούς θα ήμουν κι εγώ. Το έλεγα για τους άλλους, αλλά τώρα κατάλαβα ότι μέσα σε αυτούς είμαστε όλοι και δεν γλιτώνει κανείς. Τα διέξοδα, τα οικονομικά πλήρη. Δεν μιλάμε για τον τρίτο κόσμο, ούτε για τους υποανάπτυξη. Μιλάμε για τα αναπτυγμένα κράτη. Αμερική, Ευρώπη, δηλαδή Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδάς, Ευρώπη. Τώρα που είχα πάει στην Αμερική, φόβος υπήρχε στους ανθρώπους για την οικονομική κρίση που επέρχεται σε αυτούς. Το έχουν ζήσει και αυτό στο πετσί τους. Με τα στεγαστικά δάνεια κλπ. Με τη δημοσιονομική κρίση. Μάλιστα με τη χρηματοπιστωτική πρώτα και στη συνέχεια με τη δημοσιονομική. Και ξέρουν ότι κερδίζουν, εξαγοράζουν τον καιρό, κερδίζουν τον χρόνο βγάζοντας δολάρια. Με αποτέλεσμα το δολάριο να πέφτει. Ενώ η Ευρώπη χρησιμοποιεί τη λιτότητα, με αποτέλεσμα το ευρώ να ανεβαίνει. Αλλά αυτό οδηγεί σε αδιέξοδο. Σε νομισματική κρίση, ώστε η μόνη λύση πια θα είναι αυτή που λέει η Γραφή. Ένα νόμισμα. Δεν έχουν εναλλακτική λύση. Δεν είναι εύκολο να γίνει. Δεν υπάρχουν δεδομένες πλέον οι ισοτιμίες των νομισμάτων, αλλά δεν υπάρχει και άλλη λύση. Και πρέπει ο μόνος τρόπος που μπορεί να επιβληθεί είναι δικτατορικός τρόπος. Μόνο ο Αντίχριστος μπορεί να το κάνει. Απίστευτα. Να πούμε για τα κοινωνικά αδιέξοδα, το οικογενειακά αδιέξοδα. Πλέον ο γάμος είναι μαρτύριο. Γι' αυτό και οι άνθρωποι δεν παντρεύονται, γιατί τους λέει αφού θα χωρίσουμε έτσι κι αλλιώς. Και αλλάζουν και οι συνήθειες, νόμοι και όπως το λέει η Γραφή. Τώρα πια η γυναίκα μου παλιά λεγόταν Κοροβέση. Τώρα οι γυναίκες διατηρούν το όνομα του πατέρα τους. Και όχι του άντρα τους, που είναι γραφικό, γιατί ο Θεός ονόμασε την Εύα Αδάμ. Το γραφικό είναι ο άντρας, η γυναίκα να παίρνει με το γάμο το όνομα του αντρός. Τώρα όμως δεν γίνεται, γιατί μια γυναίκα μπορεί να αλλάξει μέσα στη ζωή 5 και 6 ονόματα και άντρες. Άρα καλό είναι να κρατήσει του πατέρα. Φόβητρα από τον ουρανό. Δεν είχαν ποτέ κατανοήσει οι άνθρωποι πριν από τον αιώνα μας. Τα αεροπλάνα αυτά ήταν στη φαντασία συγγραφέων. Όμως τώρα με τον καινούριο οπλισμό τον εναέριο, είτε αυτό λέγεται αεροπλάνα, είτε αυτό λέγονται πύραυλοι, είτε αυτό λέγεται ατομική βόμβα, πυρηνική βόμβα, οι άνθρωποι αποψυχούνε από τα δεινά τα οποία έρχονται. Φοβόνται, χάνουν τη δύναμή τους, την ψυχή τους. Και όλοι τρέμουνε τον πυρηνικό πόλεμο που θα γίνει, αλλά μετά την αρπαγή της Εκκλησίας, δόξα στον Θεό. Δεν θα μείνει τίποτα όρθιο. Θα μπορούσα να αναφέρω πάρα πολλά, αλλά το μήνυμα δεν είναι αυτό. Πάρα πολλά σημεία που μας βεβαιώνουν ότι η ανθρωπότητα πλέον φτάνει στο τέλος.
Το τέλος όμως είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί θα γίνει ο μεγάλος διαχωρισμός της αιώνιας ζωής και της αιώνιας απώλειας. Και πάντοτε το έργο το Θεός το έκανε με ανθρώπους που εξέλεγε. Όπως τον Δαβίδ, όπως είπαμε τον Αβραάμ, τον Νόε, τον Πέτρο, τον Παύλο, τον Ιάκωβο, τον Ιωάννη, τον Δανιήλ. Όλους αυτούς τους Αγίους ανθρώπους τους οποίους εξέλεξε ο Θεός. Και τους εξέλεξε όχι γιατί είχαν ωραίο παράστημα, αλλά γιατί είχαν καρδιά κατά την καρδιά Του. Τώρα λοιπόν είμαστε στη μεγάλη εκλογή των εσχάτων ημερών. Σαν άτομα, σαν οικογένειες και σαν εκκλησία. Είτε το θέλουμε είτε δεν το θέλουμε, είμαστε στη μεγάλη εκλογή. Είμαστε η τελευταία γενιά της μεγάλης αποστασίας ή της μεγάλης ευλογίας. Η τελευταία γενιά της κατάρας ή της δόξας του Θεού. Δεν μας τα λέει ο Λόγος του Θεού για να μας φοβήσει. Όταν ανάβει το κόκκινο, όταν προχωράμε, δεν ανάβει για να φοβηθούμε, ανάβει για να προσέξουμε. Και όταν ανάβει το πράσινο, δεν ανάβει για να πάρουμε φόρα να τα γκρεμίσουμε όλα, αλλά για να ξεκινήσουμε. Και όταν είναι ο τροχονόμος στο δρόμο, δεν τον βάζουν για δικτάτορα, σταμάτα ή ξεκίναση, τον βάζουν για να μας διευκολύνουν να προχωρήσουμε μπροστά, να φτάσουμε στον προορισμό μας. Για σκεφτείτε, να μην ανάβουν τα φώτα και να μην υπάρχει τροχονόμος, τι θα γίνει? Βαβέλ. Και ο μεγάλος τροχονόμος του ανθρώπινου γένους είναι ο παράκλητος στο πνεύμα της αληθείας. Είναι αυτός που λέει προχώρα και είναι αυτός που λέει σταμάτα. Είναι αυτός που λέει πήγαινε από εκεί και είναι αυτός που λέει μην πας από εδώ. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος λέει δεν θέλω να ζείτε μόνο κατά το πνεύμα, αλλά θέλω να περπατάτε κατά το πνεύμα. Είμαστε λοιπόν στα χρόνια της μεγάλης εκλογής. Όχι ενός ανθρώπου, πολλών ανθρώπων. Όχι μιας οικογένειας, πολλών οικογενειών. Σε όλο τον κόσμο. Όπως σας είπα την περασμένη εβδομάδα, είχα πάει στην Αμερική και ήταν μια εκκλησία Αγία. Σεμνή. Με παρουσία Θεού, με δοξολογία. Με αγάπη, με υπηρεσία. Και είπα, αν και δεν το εννοώ, δεν είμαστε μόνοι μας στη γη. Υπάρχουν παιδιά του Θεού εκλεγμένα σε όλη τη γη. Και χάρηκα. Και χάρηκα για το έργο του Θεού σε όλη την οικουμένη. Είχαμε πάει παλαιότερα στην Ουκρανία. Και εκεί είδα λαό Θεού. Είχα πάει στην Ιγυρία και εκεί είδα λαό Θεού. Είναι τα χρόνια της μεγάλης εκλογής. Βεβαίως καλά κάναμε και ζητήσαμε και θα συνεχίσουμε να ζητάμε να μας φτιάξει ο Θεός μια καρδιά κατά την καρδιά Του. Αλλά να δούμε τώρα και ποια είναι τα κριτήρια της εκλογής των εσχάτων ημερών. Μέσα στην Αποκάλυψη και πριν την αρπαγή της Εκκλησίας μας παρουσιάζει ο Λόγος του Θεού 7 εκκλησίες της Ασίας που αποτελούν πρότυπο εκκλησιών. Με τα λάθη τους, με το έργο τους, με τη θυσία τους, με το διωγμό τους, με την παρουσία του Θεού, με τις αμαρτίες τους. Και ανάμεσα σε αυτές τις εκκλησίες ο Θεός εκλέγει μία για να μας δείξει τον τύπο της εκκλησίας των εσχάτων ημερών, την οποία εκλέγει για τη δόξα Του εδώ στη γη, αλλά και για την αρπαγή εκεί στον ουρανό. Γιατί είναι γεγραμμένο ότι εν τες εσχάτες ημέρες το όρος του οίκου του Κυρίου θα υψωθεί υπεράνω πάντων των βουνών. Γιατί όλα θα γκρεμίσουν. Είναι και γραμμένο και η γραφή δεν δύναται να αναιρεθεί. Ιδού τώρα σύ όχι μόνο τη γη, όπως την Παλαιά Διαθήκη, αλλά και τον ουρανό. Γιατί? Γιατί πρέπει να γκρεμίσουν όλα, να μετατεθούν όλα τα σαλευόμενα. Και να μείνουν μόνο
τα ασάλευτα που είναι η Εκκλησία του Χριστού. Η εκλεγμένη από τον Πατέρα δια του Ιησού Χριστού Πνεύματι Αγίω. Γιατί τις έσχατες ημέρες είναι γραμμένο ότι θα είναι εξήκοντα οι βασίλισσες, ογδοήκοντα οι περιστερά, οι παλακές, αναρρύθμιτοι νεάνιδες, μία όμως θα είναι η περιστερά μου. Η αμόμητος, η Αγία. Αυτή που θα μοιάζει σε αυτήν μάνα της που είναι η πρώτη Αποστολική Εκκλησία και θα γεννηθεί από τη μάνα της που είναι η πρώτη Αποστολική Εκκλησία. Και αυτήν θα θαυμάσουν όλοι. Και αυτήν θα μακαρίσουν όλοι. Και σε αυτήν ο Θεός θα συλλέγει από όλα τα έθνη και θα λένε πηγαίνετε σε αυτό το όρος που είναι περάνω πάντων των βουνών. Και εκεί θα σας διδάξει ο Θεός, όχι άνθρωποι. Γιατί μην ονομαστείτε, λέει, διδάσκαλοι, ένας είναι ο διδάσκαλός σας ο Χριστός. Καθηγητές, γιατί ένας είναι ο καθηγητής σας ο Χριστός. Και να μην ονομάστε κανέναν πατέρα σας, γιατί ένας είναι ο πατέρας σας ο ουράνιος. Γιατί τώρα όλα τα συστήματα γκρεμίζονται. Οικονομικά, πολιτικά, σοσιαλιστικά, κοινωνικά, όλα γκρεμίζονται. Τίποτα δεν μένει όρθιο. Χάνονται οι αξίες, οι ηθικές. Το μόνο που μένει είναι αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού. Όλα θα γκρεμίσουν. Ο Λόγος του Θεού μένει στον αιώνα. Η εκλογή λοιπόν από τις 7 εκκλησίες δεν είναι η εκκλησία της Εφέσου που έχει έργα καλά. Κοινωνικό έργο. Έχει κόπο. Κουράζεται στο κοινωνικό έργο. Έχει υπομονή. Υπομένει στο έργο της. Έχει διάκριση να διακρίνει τους ψεύτες από τους αληθινούς. Έχει κόπο, αλλά δεν είναι αυτή. Η εκκλησία των εσχάτων ημερών την οποία θα εκλέξει ο Θεός. Ούτε η εκκλησία της Σμύρνης, η εκκλησία ιδιοκομμένη, που είναι πολύ σοβαρό να αντέχεις, να υπομένεις διωγμούς. Γιατί οι εκκλησίες σε όλη την οικουμένη, πολλές εκκλησίες αυτή, αυτή την ώρα που μιλάμε διώκονται. Αλλά δεν είναι αυτή η εκκλησία. Ούτε η εκκλησία της Περγάμου που κρατάει το όνομά του και δεν αρνήθηκε την πίστη. Ούτε η εκκλησία Ενθυατήρης που έχει αγάπη, διακονία, πίστη, υπομονή. Και τα έργα, τα έσχατα είναι περισσότερα των πρώτων. Ούτε και αυτοί ακόμη. Περίεργη εκλογή κάνει ο Θεός. Όπως δεν εξέλεξε τον Ελιάβ, τον Λεβέντη, τον Αμιναδάβ, όλους. Ούτε η εκκλησία των Σάρδεων που έχει το όνομα αλλά είναι νεκρή. Δεν υπάρχει ο Θεός μέσα ούτε η δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Αλλά έχει το όνομα Εκκλησία του Θεού. Ούτε ακόμη η εκκλησία της Λαοδικίας που είναι η πιο ευλογημένη. Πλούσια. Θα ακούσει για μέγκα τσέρτσες, για μεγάλες εκκλησίες πλούτος. Και ο ποιμένας σε αυτή την εκκλησία έλεγε εγώ είμαι πλούσιος, δεν έχω ανάγκη κανέναν. Ναι. Και πράγματι είδαμε εκεί εκκλησίες πολύ μεγάλες. Αν μην πω το όνομα, γιατί να μην το πω όμως. Τζόελ Όστιν, δεν ξέρω ποιος έχει δει. Μια εκκλησία στο Τέξας, εκεί στο Χιούστον, που χωράει 20-25.000 ανθρώπους, μπορεί να υπερβάλλω, απέραντη. Αλλά κάντε ό,τι θέλετε. Καμία από αυτές δεν εξέλεξε. Τελικά ποια εξέλεξε? Αυτή που δεν έχει καθόλου δύναμη, την πιο μικρή, το Δαβίδ. Έχεις πολύ μικρή δύναμη. Δεν έχεις έργο, δεν έχεις τίποτα να δείξεις, δεν έχεις τίποτα για να καυχηθείς. Δεν έχεις τίποτα που να συστήνεις ενώπιον των ανθρώπων. Έχεις πολύ μικρή δύναμη. Γι' αυτό όποιος σήμερα έχει πολύ μικρή δύναμη να χαίρεται. Είναι μέσα στις προδιαγραφές του Θεού αν το θελήσει. Άλλωστε ο Ιησούς Χριστός τι είπε?
Πνεύμα Κυρίου είναι επεμέδια, τούτο μέχρι ο Θεός. Δεν ευαγγελίσω τους φτωχούς. Να ιατρεύσω τους συντετριμένους στην καρδία. Να κηρύξω ελευθερία στους οχμαλώτους. Άνοιξη δεσμοτηρίου στους δεσμίους. Κανα καλό δεν βρίσκεις δυνατό έτσι? Όχι. Για να παρηγορήσω τους πενθούντας. Και να τους θέσω στην εκκλησία μου. Και εκεί να μετατρέψω το μωρόν του κόσμου τούτου σε μωρόν του Θεού, που όμως είναι σοφότερο των ανθρώπων. Να μετατρέψω το ασθενές του κόσμου τούτου σε ασθενές του Θεού, που όμως είναι ισχυρότερο των ανθρώπων. Αλλιώς σκέφτεται ο Θεός. Ωραία σκέφτεται ο Θεός. Έτσι θέλει να σκεφτόμαστε κι εμείς. Να διαλέξεις την πιο μικρή και ασήμαντη εκκλησία, γιατί δεν διάλεξε τον πιο μικρό και ασήμαντο γιο του Ιεσέ, που το πατέρας του δεν τον είχε διαλέξει. Μα να διαλέξει αγράμματους και ιδιώτες να κηρύξουν τη σοφία την ουράνια. Αμ τέτοιους διαλέγει. Ψαράδες. Μπορούσε να διαλέξει καθηγητές πανεπιστημίου. Δεν μπορούσε να διαλέξει θεολόγους μεγάλους. Όχι, γιατί θα υπάρχει καύχηση σάρκας, για να μην καυχηθεί ουδε μία σάρξ. Και σε αυτή την εκκλησία έρχεται ο Χριστός των εσχάτων ημερών και αποκαλύπτεται: εγώ είμαι ο Άγιος και ο Αληθινός. Αυτός είναι ο Χριστός των εσχάτων ημερών. Δεν είναι ο Παντοκράτορ, ο Θεός το Παντοκράτορ, ο Κύριος των δυνάμεων, ο Τζεχόβα, ο Ιεχωβά. Δεν είναι όλα αυτά τα πρόσωπα που αποκαλυπτόταν ο Θεός στους ανθρώπους όλα αυτά τα χρόνια, αλλά είναι ο Άγιος και ο Αληθινός. Και καθώς λέει ο Απόστολος Παύλος, μιμητέ μου γίνεστε καθώς και εγώ του Χριστού, αυτό μας λέει και σήμερα. Θέλεις να μιμηθείς τον Χριστό των εσχάτων ημερών, μάθε ότι είναι Άγιος και Αληθινός. Αλλά αυτά τα δύο χαρακτηριστικά προσελκύουν τη δύναμη και την εξουσία του Θεού σε αυτούς. Αν είσαι Άγιος και Αληθινός, όπως η εκκλησία αυτή, παρόλο που είχε μικρά δύναμη, ήταν Αγία και Αληθινή, γι' αυτό ο Θεός σε αυτούς έδωσε το κλειδί του Δαβίδ, έθεσε θύρα ανεωγμένη που κανείς δεν μπορεί να κλείσει. Γιατί είναι αυτός που ανοίγει και κανείς δεν κλείνει, και κλείνει και κανείς δεν ανοίγει. Να ποια είναι η ευλογία του Θεού τις έσχατες ημέρες. Θύρα ανεωγμένη στην προσωπική σου ζωή. Δεν βρίσκεις κλειστές πόρτες. Μπορεί να είναι όλες κλειστές, αλλά μία θα είναι ανοιχτή, αυτή που ανοίγει ο Χριστός. Μέσα στα αδιέξοδα θα υπάρχει θύρα ανεωγμένη για σένα. Θα υπάρχει θύρα ανεωγμένη για την οικογένειά σου. Θα υπάρχει θύρα ανεωγμένη για την εκκλησία. Και δεν θα κλείσει ποτέ. Γιατί? Γιατί παρόλο που έχεις μικρά δύναμη, έχεις δύο ωραία χαρακτηριστικά. Εφύλαξα στο λόγο μου και δεν αρνήθηκε στο όνομά μου. Δηλαδή πάλι θα έλεγα με θαυμασμό, κράζει ο Θεός, βρήκα εκκλησία. Εύρον Δαβίδ τον ιόν του Ιεσέ. Βρήκα εκκλησία. Για να θέσω θύρα νεωγμένη, εις δόξαν και έπαινον Θεού Πατρός. Τώρα πια δεν φωνάζει ο Θεός, ο Χριστός φωνάζει. Είναι μεγάλη ευλογία, αδελφοί, ουράνια, στη ζωή σου να υπάρχει πάντοτε η θύρα, η ανεωγμένη από τον ίδιο τον Χριστό. Για κάθε λεπτομέρεια της ζωής σου, για κάθε ασήμαντο, σημαντικό γεγονός, ιδιαίτερα για την πνευματική σου ζωή. Γιατί αυτή τη θύρα του Χριστού κανείς δεν μπορεί να την κλείσει. Εάν συνεχίζεις, έχεις καλή συνέχεια να φυλάς το Λόγο του Θεού και να μην αρνήσω το όνομα του Χριστού. Και από εκεί και πέρα αρχίζει πια, εφόσον υπάρξει θύρα νεωγμένη, η μεγάλη ευλογία. Όλους αυτούς που λένε ότι είναι Ιουδαίοι και δεν είναι, αλλά είναι συναγωγή του Σατανά, γιατί ψεύδονται,
Ζούνε μέσα στο ψέμα, έχουν κάνει καταφύγιο τους στο ψέμα, την ψευδοδιδασκαλία, την αίρεση, την απάτη, την κλοπή, την πλεονεξία, την πορνεία, τη μοιχεία, την ακαθαρσία, και λένε ότι είναι και εκκλησία του Χριστού. Όλους αυτούς εγώ τους αγαπάω. Θα τους αλλάξω την καρδιά και θα τους οδηγήσω μέσα από τη θύρα την ανεωγμένη να προσκυνήσουν τον Θεό μαζί με σένα. Τι ωραία, τι καλός Θεός, αδερφέ. Αλλά τώρα πρόσεξε, υπάρχει ένα άλλο ωραίο χαρακτηριστικό. Λέει ο Θεός σε αυτή την εκκλησία: επειδή εφυλάξας το λόγο της υπομονής μου. Και δεν λέει επειδή φύλαξες με υπομονή το λόγο μου, με τη δική σου υπομονή το λόγο μου. Λέει εσύ εφύλαξας το λόγο της υπομονής μου, να το πω λίγο διαφορετικά, την αιτία που κάνω υπομονή. Γιατί ο Απόστολος Παύλος ομολογεί: δεν βραδύνει ο Θεός την εκπλήρωση της υπόσχεσής του, όπως λένε οι άνθρωποι, ότι χρόνια τώρα ακούμε ο Κύριος έρχεται, ο Κύριος έρχεται. Δεν βραδύνει, μακροθυμεί για όλους εμάς που μας προγνώρισε ο αιώνιος Θεός, όλους όσους προγνώρισε ο ένας Θεός, ότι θα εισέλθουν στη Βασιλεία των Ουρανών. Δηλαδή μακροθυμεί για αυτούς που ακόμη δεν έχουν κατανοήσει την εκλογή τους. Αλλά ο Θεός έχει, επειδή βλέπει τα πάντα, ξέρει το μέλλον, ξέρει ότι κάποια στιγμή θα ζητήσουν τον Χριστό και θα σωθούν. Γι' αυτό μακροθυμεί ο Θεός. Μέχρι την τελευταία στιγμή. Γιατί αν είχε έρθει πριν 35 χρόνια, εγώ δεν θα ήμουν εδώ. Αν είχε έρθει πριν 10 χρόνια, πολλοί από εσάς δεν θα είσαστε εδώ. Ούτε τα ονόματά σας θα ήταν γραμμένα στο βιβλίο της ζωής. Αν είχε έρθει πριν ένα μήνα, κάποιοι από εσάς δεν θα ήταν εδώ. Αλλά και επειδή θα έρθει όταν αυτός αποφασίσει, πολλής λαός θα έρθει να γονατίσει μπροστά στο Χριστό, όταν θα μεταθέσει όλα τα ασαλευόμενα και θα μείνουν τα ασάλευτα. Αλλά τώρα πρόσεξε να φυλάξεις το λόγο της υπομονής μου. Μην αγανακτείς με τους άπιστους, με τους άθεους, με τους διώκτες, με τους βλάσφημους. Θυμήσου ότι ο Απόστολος Παύλος λέει: εγώ ήμουν βλάσφημος και διώκτης, αλλά αγνών έπραξα εν απιστία. Και όταν τον επισκέφθηκε ο Χριστός, έγινε ο Απόστολος Παύλος. Ξέρετε πως οι Απόστολοι Παύλοι είναι έξω ακόμη και δεν τους έχουμε γνωρίσει. Και θα έρθει ο Κύριος να μας τους γνωρίσει. Αλληλούια. Και θα γίνουν και καλύτεροι από εμάς στην παρουσία του Θεού. Δόξα στο Θεό. Θέλουμε να βλέπουμε καλύτερους από εμάς. Για να δοξάζετε το όνομα του Χριστού. Ο Ανανίας ήταν ένας απλός μαθητής. Αλλά του λέει ο Κύριος: πήγαινε να προσευχηθείς για αυτόν εκεί. Λέει: τι λες Κύριε, αυτός είναι διώκτης, ξέρεις τι κακό έχει κάνει στην εκκλησία. Βρε, πήγαινε να προσευχηθείς, είναι σκεύος δικής μου εκλογής. Μα ο διώκτης, ο διώκτης, γιατί? Εσύ ήσουν Ανανία καλύτερος όταν σε κάλεσα. Γιατί και ο Ανανίας δεν ήταν καλύτερος, όπως και εσύ δεν είσαι καλύτερος εγώ. Ξέρετε πως οι πιο πολύ καλύτεροι από εμάς ακόμη δεν έχουν γνωρίσει τον Χριστό. Αγνοών, λέει ο Απόστολος Παύλος, έπραξα εν απιστία. Και τον κάλεσε ο Θεός και τον έκανε Απόστολο Παύλο. Γι' αυτό και εμείς μας προτρέπει ο Θεός να φυλάξουμε το λόγο της υπομονής του. Μην καταδικάζουμε τους ανθρώπους. Όποιος καταδικάζει θα καταδικαστεί. Μην κατακρίνουμε τους ανθρώπους επειδή σε σένα έκανε χάρη ο Θεός και σου αποκαλύφθηκε. Και σε αυτούς θα κάνει χάρη και θα τους κάνει καλύτερους και από σένα και από μένα. Εις δόξαν το ονόματός του. Όλα πάντοτε εις δόξαν του Αγίου ονόματός του. Και πρόσεχε. Αν φυλάξεις το λόγο της υπομονής μου, φοβερό κριτήριο, για να μετανοήσουμε, για να προσέχουμε. Εάν φυλάξεις το λόγο της υπομονής μου, τότε και εγώ θα σε φυλάξω εκ της ώρας του πειρασμού που μέλει να δοκιμάσει τους κατοικούντας όλους επί της γης. Μην κατακρίνεις λοιπόν, μην εξουθενείς κανέναν.
Δεν ξέρεις ποιους έχει προγνωρίσει ο Θεός. Δεν ξέρεις το μέλλον. Γι' αυτό αγάπησε τους όλους. Εχθρούς είναι να τους αγαπάς. Σε μισούνε, να προσεύχεσαι για αυτούς. Σε κατηγορούνε, να τους ευλογείς. Σε βλάπτουνε, να τους ευεργετείς. Γιατί πολλοί από αυτούς θα γίνουν καλύτεροι από σένα. Και εδώ και στη Βασιλεία των Ουρανών, στην παρουσία του Θεού. Εάν λοιπόν φυλάξεις το λόγο της υπομονής μου, και εγώ θα σε φυλάξω εκ της ώρας του πειρασμού που θα δοκιμάσει όλους τους κατοικούντας, γιατί τώρα υπάρχει μια απόλυτη πνευματική ισορροπία μέσα στη Βαβέλ του ανθρώπινου γένους. Την εξουσία την έχει στον κόσμο ο Θεός του κόσμου τούτου ο διάβολος, αλλά υπάρχει και εκκλησία στην οποία κεφαλή είναι ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος είπε «Εις εμέ δόθη πάσα εξουσία στον ουρανό και στη γη». Η δύναμη της Εκκλησίας είναι ο παράκλητος, το Πνεύμα το Άγιο, και μέλη της Εκκλησίας είμαστε εμείς που δεχτήκαμε τον Χριστό, τα παιδιά του Θεού. Και έχουμε εξουσία να επιτιμήσουμε το διάβολο. Να ζητάμε το αίμα του Χριστού και να μας καθαρίζει από κάθε αμαρτία. Να ζητάμε τον παράκλητο, το Πνεύμα της Αληθείας και να μας οδηγήσει πάσα την αλήθεια. Να μας αποκαλύπτει μέσα από το Λόγο Του τα μέλλοντα. Και έτσι μέσα σε αυτή την απόλυτη πνευματική ισορροπία κηρύτεται το Ευαγγέλιο του Χριστού και σώζονται οι άνθρωποι. Αλλά θα έρθει η στιγμή που θα διαλυθεί αυτή η ισορροπία. Όταν ο Χριστός θα έρθει να παραλάβει την Εκκλησία Του. Να γίνει η αρπαγή της Εκκλησίας. Τότε θα ανοίξουν οι πύλες της κόλασης και λίμωνος στους ανθρώπους που θα βρίσκονται κάτω. Πάλι θα σώσει ο Θεός. Αλλά πια με δύσκολη ζωή, με δύσκολες καταστάσεις, με βάρβαρες καταστάσεις, καθώς θα έρθει θλίψη στην οικουμένη όλη, που δεν έχει έρθει ποτέ, ούτε πρόκειται να έρθει. Γι' αυτό και ο Άγιος και Αληθινός τι λέει στην Εκκλησία που έκλεξε? Θα σε φυλάξω εκ της ώρας του πειρασμού. Εκείνη η ώρα, αμέσως μετά την αρπαγή της Εκκλησίας, όταν η αμαρτία θα φτάσει στο πλήρες, γιατί δεν υπάρχει Άγιος άνθρωπος του Θεού μέσα στην ανθρωπότητα, τότε θα αποκαλυφθεί ο Αντίχριστος. Ο Θεός να μας φυλάει. Θέλουμε λοιπόν να μας εκλέξει ο Χριστός, όχι μόνο για να ζήσουμε στη δόξα Του, αλλά και για να απολαύσουμε την αιωνιότητα πριν την αποκάλυψη του Αντίχριστου. Γι' αυτό κράτα καλά αυτό το οποίο έχεις. Τι έχεις? Το Λόγο του Θεού, το Πνεύμα το Άγιο, τα αδέλφια σου, την Εκκλησία. Κράτα καλά αυτό που έχεις. Γιατί κινδυνεύεις, εάν δεν συνειδητοποιήσεις ότι αυτό που έχεις είναι χάρις Θεού, δώρο Θεού, να λάβει άλλος το στέφανό σου. Κράτα καλά λοιπόν αυτό το οποίο έχεις. Ο Απόστολος Παύλος λέει τον αγώνα των καλών ηγονίστην. Δεν τα παράτησα. Το δρόμο μου τον ετελείωσα. Δεν έμεινα στο δρόμο. Την πίστη μου τη διετήρησα μέχρι τέλους. Και τώρα δεν μου μένει παρά ο της δικαιοσύνης στέφανος. Τον οποίον ο Θεός δια του Ιησού Χριστού ο δίκαιος κριτής θα μου χαρίσει τότε. Εκεί πάνω. Αλλά όχι μόνο σε μένα, και σε όλους όσους αγαπάνε με όλη τους την καρδιά την επιφάνεια του Κυρίου, την αρπαγή της Εκκλησίας. Όποιος έχει αυτιά, ας ακούσει τι λέει το Πνεύμα προς τας Εκκλησίας, λέγει ο Λόγος του Θεού. Αμήν. Όποιος είναι για βάφτισμα, ας ετοιμαστεί.